Νίκος Παπαδόπουλος είναι απέναντί μου, καλή μου φίλη. Και αντί να μου δείξει αυτό που θέλει στο κινητό τη φωτογραφία, μου τη στέλνει. Στο Messenger. Θεωρεί ότι είναι πολύ normal αυτό το πράγμα. Για να λύσει καλύτερα. Κατά τα άλλα. Κάτσε. Έχουμε κλείσει 2 μήνες αυτό το ραδιόφωνο στο καινούργιο στούντιο. Αυτό το μικρόφωνο αρνείται να μείνει normal μπροστά μου. Δεν θέλει να. Θέλω να είναι συνέχεια. Σήκωσε το. Δεν θέλω! Θέλω να είναι χαμηλά. Σήκωσε το. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Αν δεν το καταλάβατε, είμαστε εδώ. Πες λίγο το σκορ. 22-28 ο ΠΑΟΚ μπροστά στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Εγώ λέω θα χάσει με 10. Βάζω και στοίχημα, αν θέλει. Τέλεια. Ποια εκπομπή είναι? Αυτή η εκπομπή. Αυτή η εκπομπή. Εκπληκτικά πράγματα. 2-3-10-2-7-3-8-3 κατευθείαν γραμμές σε εσάς. Βαριέσαι τόσο πολύ, ε. Όχι, θα μιλήσω. Εδώ γίνεται ένας χαμός, ρε Νίκο. Αν και δεν είμαι σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα. Γίνεται ένας χαμός. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμούλης. Υπάρχει ψωμάκι. Γλυκό. Γλυκό ψωμάκι. Γλυκό. Ρώταμε και εμένα που χθες τελείωσε 11 και σήμερα ξεκίνησε 8 ώρα το πρωί. Αρχικά να πάμε λίγο στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Τι νεότερο έχουμε από τον απόϊχο του ντέρμπι. Γιατί σίγουρα κάτι τέτοιο. Κοίτα, εγώ το άφησα το μεσημέρι. Είναι η αλήθεια. Το άφησα ακριβώς στις ανακοινώσεις. Έβαλα εγώ το ΠΑΟΚ και μετά από 2 λεπτά βγήκε του Αυγενάκη με την Γενική Γραμματεία. Yeah, αυτό. Ναι. Εκεί τα άφησα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Για την ώρα. Εννοείται για την ώρα. Ωραία. Γιατί κάτι θα υπάρξει. Και ξέρω, έγινε γνωστό ότι τέλος και επίσημα Μητρόπολης από το Open. Είναι και αυτό τον απόϊχο. Είναι όντως σημαντικό. Τι άλλο. Τον είδα χθες. Live, έβλεπα τότε το football. Γύριζα σπίτι. Βάλε λίγο να το ακούσουμε. Βάλε το όλα. Υπάρχει στο YouTube. Το έβλεπα το μεσημέρι. Βασικά το έχω δει 360 φορές πέρα από το live. Γελάω πάρα πολύ. Γιατί είναι τόσο. Είναι πολύ αυθόρμητη η αντίδρασή του. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν φαίνεται καθόλου ότι περίμενε να το κάνει αυτό πώς και πώς. Και απλά άρπαξε την ευκαιρία και σου λέει το κάνω τώρα. Εδώ είμαστε. Υπάρχει χωροχάρτη και αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Είχε φοβερή πίεση τόσο καιρό. Περνούσε δύσκολα. Και μετά από όσα έγιναν πριν το match χθες, κατάλαβε ότι δεν γίνεται να συνεχίσει να είναι εκεί σε αυτό το περιβάλλον. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περίμενε. Το έχουμε όλο. Ναι, ναι. Για βάλω να το ακούσουμε. Στο μάγκα στην έδρα σου. Και πάει... Εύκολο είναι. Δυνάμω είναι. Δύσκολο. Και ο Πάγκο να το κάνει. Έφυγε το κάνει. Να το κάνει. Δηλαδή... Και ο Παναθηναϊκός έζησε την λεγόμενη Ριζούπολη. Και έκασε ένα πρωτάθλημα. Από τη Ζούγκλα. Δεν τα πάμε και πιο παλιά τώρα, το ξεκινήσουμε έτσι. Αυτό δεν τα πούμε. Όσο πιο παλιά θέλει. Γιατί μας είχε πει την άλλη φορά πώς πήραμε και τα πρωταθλήματα. Κύριε, παρακαλώ. Πώς πήραμε τα πρωταθλήματα. Ναι, με τους διαιτητές. Με τον Ιδρώτα μου και με το κεφάλι που έστελνα. Με τους διαιτητές. Εμείς οι παίκτες όλοι. Με τα πρωταθλήματα δεν τα παίρνουν οι σφυρίκτρες. Με τα παίρνουν οι παίκτες τα πρωταθλήματα. Καταλάβατε. Οι διαιτητές δεν τα παίρνουν οι διαιτητές. Πρέπει να έχει καλή ομάδα πρώτα για να πάρει τα πρωταθλήματα. Οι διαιτητές τα παίρνουν. Παρακαλώ, τα δεν τα παίρνουν οι διαιτητές. Συγγνώμη ένα λεπτό, γιατί αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Δεν μ' άρεσε. Γιατί είναι η άποψή μου. Όταν λέει τώρα ότι τα πρωταθλήματα εγώ δεν τα παίρνα όπως αξίζει ο Πέτρενας, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που λες. Με προσβάλλει προσωπικά εμένα και τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν προσβάλλει τον Ολυμπιακό. Ακούστε το λέω τώρα εγώ. Αυτό που λες, πώς πήραμε τα πρωταθλήματα, τι λάδι πήραμε τα πρωταθλήματα. Πήραμε βρώμικα πρωταθλήματα. Δεν είναι ύφος αυτό. Βρώμικα τα πήραμε. Τα παίρνει ο Ολυμπιακός με τη βοήθεια των διαιτητών. Είναι μια άποψη που έχει γραφτεί στο σύνολο του ελληνικού τύπου. Δηλαδή πες ο Λεωπάουκ και το πήρε έτσι γιατί πήρε με τη βοήθεια των διαιτητών. Με τα κάθαρα, με το σπαθί του και αίτη. Συγγνώμη πάρα πολύ. Μισό λεπτό, Τάσο. Μα φύγει, δεν θα ακουστεί άποψή σου μέχρι το τέλο. Δεν υπάρχει άποψη. Εδώ μου μειώνει τώρα εμένα. Δεν μου μειώνει το ότι έφερε τα προβλήματα καθαρά. Να πω κάτι. Τι λέτε τώρα. Περίμενε. Ένα λεπτό. Μιλάω τώρα. Δεν περιμένω τίποτα. Μισό λεπτό. Εγώ εδώ ήρθα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Ένα λεπτό. Ήρθα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Ήρθα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Και ξέρετε πολύ καλά τι μπούλινγκ έχω φάει. Και τι απειλές έχω φάει. Αλλά να μου μειώνουν εμένα ότι. Και το Ολυμπιακό ότι δεν πήραμε τα πρωταθλήματα καθαρά, αλλά τα πήραμε τους διαιτητές. Ωραία. Με τον αφήνει όμως, με τον αφήνει δεν θα γίνει σωστό αυτό που θα πεις. Σε παρακαλώ. Το έχει ξαναπεί και άλλη φορά. Αυτό είναι το σκηνικό. Τάσο, μισό λεπτό τώρα. Δεν είμαστε εκπομπή που θέλουμε να φύγει κάποιος. Ειδικά όμως δεν θα βγάλει το μικρόφωνο. Είναι εγώ εδώ που να μειώνουν τον Ιδρώτα του Ολυμπιακού και τον δικό μου. Έτσι. Είναι η άποψη του Κώστα Βασιλόπουλου την εκφράζει. Μπορείς να την αντικρούσεις όπως και το έχεις κάνει. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό αυτό κυρίως για την άποψη που θα. Αυτό είναι τέλος πάντων. Μάλιστα. Εγώ κρατάω Γρηγόρη Ατρίδη που έδειξε τη διαπίστευση του Ολυμπιακού. Άλλο και αυτό. Εμείς την πήραμε τη διαπίστευση. Άλλο και αυτό. Αλλά δεν μας άφησε.
Τι γίνεται, τι συμβαίνει είναι πραγματικά. Τραγικό Ολυμπιακό. Θα βγάλω μετά η Λέα Καπράλο, να ξέρει. Θα βγάλω στο πάρκο 4 ήταν. Καπράλο που ήταν εκεί. Ναι. Έχει πολύ ψωμί. Πραγματικά. Επειδή μα τα μετέφερε όλα από νωρί χθε και στο τηλέφωνο που μίλησα μαζί του. Έχει πολύ ψωμί γενικά η χθεσινή ημέρα. Ξεκίνησε από πολύ νωρί. Χθε το πρωί έγινε γνωστό ότι για το Open υπάρχει απαγορευτικό. Δεν άφησαν τον Γρηγόρη Αντρίδη να πάει, εννοείται που λένε αυτό, δεν το άφησαν. Μεγάλο φάουλ, όχι επειδή ο Γρηγόρης είναι φίλος μας. Δεν γίνεται. Καμία σχέση για το Open, λέμε. Στον τύπο. Με κάπα μετά κεφαλαίου, έτσι, στον τύπο. Ναι, ναι. Να μην πηγαίνει να κάνει δουλειά. Κοίτα, να σου πω γιατί κάτι. Γιατί δίνεις πατήματα και δικαιώματα. Άμα το σκεφτείς. Και είναι και σωστό. Άμα κουμπώσεις αυτό, αυτά που έγιναν στην άφηξη του ΠΑΟΚ, τις αποστολές στο γήπεδο. Ναι, ναι. Όπου αν ήταν το Open θα είχε κάμερα εκεί. Δηλαδή ο Γρηγόρης ήταν εκεί, όπως συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα που είναι το Open. Όπου ναι. Πάει, είναι στις αφήξεις. Θα είχαμε δει όλοι ζωντανά αυτά που έγιναν. Υπήρχαν βιντεάκια μετά, εντάξει. Ένα βιντεάκι υπήρχε, το οποίο με πάρα πολύ κόπο βγήκε. Ο Ολυμπιακός θα τιμωρηθεί για αυτά που έγιναν χθες στις αφήξεις. Υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν. Βασικά δεν ξέρω τι θα γίνει με τις κάμερες. Καταρχάς δεν ξέρω αν δουλεύουν οι κάμερες στο κέντρο της Καραϊσκάκης, γιατί γενικά πολλοί κολλήματα. Χαλάνε πόρτες. Πρέπει να περπατήσεις κάποια μέτρα. Χαλάνε πολλά πράγματα στο Καραϊσκάκη. Είχα στο μυαλό μου ότι είναι ένα γήπεδο σε καλή κατάσταση, αλλά μάλλον δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Πρέπει να δούμε αν θα ανοίξουν οι κάμερες. Υπήρχε ένα θέμα το μεσημέρι. Γι' αυτό. Θα φανεί. Εγώ λαβάλαμε ένα quiz. Εγώ ξέρω. Έλα, πες. Μέχρι τις 7.30 ναι. Ποιον θα θέλατε σε θέση του Τάσου Μητρόπουλου στο Όπεν. Του Τάσου Μητρόπουλου. Ολυμπιακό όμως. Παλέμαχο παίχτη του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν ξέρω. Το Τζόρτζιτς. Ο Τζόρτζιτς είναι τέτοιο. Ναι, όχι. Είναι μάνατζερ. Τι ήθελα να πω. Εσύ ξέρεις ότι. Τι ήθελα να πω. Α! Καταρχάς αυτοί που ήταν στην άφηξη της αποστολής του ΠΑΟΚ εκεί και είδαμε σε αυτό το βιντεάκι που διέρευσε από το Γκαζέτα. Ναι. Που ήταν το μόνο που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ένα βίντεο. Και ένα δεύτερο που είναι από την κάτω πλευρά. Έχουμε γραμμή. Βεβαίως. Βάλει μια ανωτελία για να πάμε στο φίλο. Πρώτος για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την παραλία της Θεσσαλονίκης που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ κόσμο. Το κρύο που έχει περιέργος. Και φυσάει λίγο, λοιπόν, καλά, εδώ πέρα φυσάει και άπνοια να έχει όλη την πόλη. Εδώ θα φυσάει λίγο, εντάξει, αλλά πόσο μάλλον τρόπο έχει και λίγο. Ναι. Και, αλλά παρόλα αυτά είναι, έχει πολύ λαό, τέλος πάντων. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτή η πόρτα, ρε παιδιά, εκείνη τη στιγμή χάλασε, δηλαδή την Καραζόπορτα ναι, εκεί πέρα στην είσοδο. Δηλαδή. Ο Ολυμπιακός δεν είχε θέμα η πόρτα. Μετά, μάλλον κάπως. Όχι, όχι, δε, όχι, όχι. Ρε παιδί μου, σε όλα τα προηγούμενα μάτς είχε ξαναχαλάσει μετά αυτή η πόρτα. Μα δεν νομίζω. Δεν είναι μόνο τα μάτς, είναι ότι πέρασε η μία αποστολή και δεν πέρασε η άλλη. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή μπορεί κανένα ρουλεμά να χάλασε, ρε παιδί. Εντάξει, ναι, δεν γίνονται αυτά. Όπως επίσης και λοιπόν, στην αποστολή η Νόβα ήταν εκεί και στην άλλη αποστολή μπήκε μέσα για κάποιο λόγο. Δεν αυτό, αυτό είναι η απάντηση. Αυτό που λες τώρα, Δεσποινής, είναι η απάντηση για αυτούς που λέγανε εντάξει, παιδιά, γιατί που θα πάρει την Νόβα, λέω Μαρέξ, τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Ναι. Σκεφτείτε μόνο σε τόσα ντέρμπι που δείχνει η Νόβα και όχι πριν 15 χρόνια, τα τελευταία 1-2 χρόνια. Τότε δεν υπήρχε κάμερα όταν ερχόταν το Πούλμαν στα αποδυτήρια να δείχνει την αποστολή που έφτανε. Ναι. Υπήρξε ποτέ άλλο ντέρμπι που να μην είναι η κάμερα της Νόβα εκεί στην Ίσο. Όχι μόνο η Νόβα. Δεν άφησαν τους υπόλοιπους δημοσιογράφους να πλησιάσουν εκεί. Τους είχαν, ήταν κλεισμένοι στην αίθουσα τύπου. Όχι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι ακριβώς η απάντηση αυτούς που λέγανε εντάξει, παιδιά, γιατί το δαιμονοποιείτε που θα ναι. πάρει την Νόβα ο Μαρινάκη. Τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Ορίστε θα αλλάξει. Ναι. Αυτό, αλλά, αυτό θα αλλάξει. Ήταν εκεί στην αποστολή του Ολυμπιακού και στην αποστολή του Πάου αυτό έδειχνε αποδυτήρια. Ακριβώς, αυτό θα αλλάξει. Αυτό θα αλλάξει. Οπότε απαντήθηκαν οι απορίες για αυτούς που λέγανε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και δεν τρέχει κάστανο που την αγόρασε την Όβο Μαρινάκης. Είδαμε το πρώτο δείγμα γραφής. Ναι, ναι. Είδαμε το πρώτο δείγμα γραφής. Και κάτι που θυμήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, για βάλτε άμα θέλετε λίγο τα στιγμότυπα στο Πανιόνιος Ολυμπιακός, στην Ισοφάρη, στο Εμμανουλίδη. Ο σπίκερ νομίζω αφωνία έπαθε εκεί πέρα. Ά, όταν σοφάρισε το 90 ο Πανιόνιος. Είναι ο σπίκερ, σοφαρίζει με τον Εμμανουλίδη ο Πανιόνιος το 90 και ο άνθρωπος, εγώ τον καταλαβαίνω. Ένα μισθό παίρνει ο άνθρωπος, θα κάτσει δηλαδή να βρεθεί χωρίς δουλειά. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο κάθε... Και... Βρεάσει τους επαγγελματίες, τώρα είναι δύσκολο να δεις και από κέφτρα και το Θαναϊλάκι, δεν θέλω να γίνει πρασπιστής του. Εντάξει παιδιά,
και εγώ όταν ήμουν Σαλανάκης και με έλεγε ο Ολυμπιακός αυτό θέλουμε να μεταδίδει τα μάτια μας, εντάξει, εγώ δηλαδή θα καθόμουν να θα έπρεπε το θέατρο μου, τι να κάνω τώρα, είναι δύσκολες εποχές. Αλήθεια είναι. Δεν υπάρχουν πολλές δουλειές, εντάξει, δηλαδή το ξέρετε και εσείς στη δημοσιογραφία, είναι πολύ δύσκολες εποχές. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να δίνουν λεφτά. Και καλά λεφτά. Ε, ακριβώς. Και τώρα τι να κάνεις τώρα. Και ήθελα να πω κάτι για το μάτς τώρα, παρασύνθηκε στα αγωνιστικά. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι για το Γενάρη, για τον ΠΑΟΚ, τι μεταγραφές σκέφτονται να κάνουν το ένα το άλλο και παράλληλο. Αλλά μια θέση όπου για μένα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε παίκτη, ναι, είναι στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παίκτες, οι οποίοι με άρχισε το 10 είναι στο 6, ενώ θα γίνουν ποτέ 9. Όπως και πει κάποτε, υπάρχει μια πορτογαλική παροιμία, λέει το Γαϊδούρι, λέει να δουλέψει, δεν θα γίνει ποτέ άλογο. Λοιπόν, αυτοί οι δύο οι παίκτες είναι καλοί, φιλότιμοι, αλλά δεν θα γίνουν ποτέ πρίγιοβοι. Να το πω, να πω στα ίσια, γιατί το παίκτη θέλω πίσω δηλαδή. Κάτσε να δούμε λοιπόν, τι θα προκύψει έτσι κι αλλιώς μέχρι το Γενάρη για την ίδια. Εγώ το λέω απλώς ότι επειδή αυτοί οι δύο υποτίθεται θα αντικαταστήσουν τον Πρίγιοβιτς, για μένα και οι δύο αυτοί είναι οι καλοί παίκτες, οι φιλότιμοι, αυτό που λέμε, αλλά για μένα δεν θα γίνουν ποτέ top class επιθετικοί. Ενώ ο άλλος δεν ξέρω τι κάνει στην Αραβία, τι δεν κάνει, εδώ πέρα εγώ ξέρω τα κολούσε. Και επειδή... Βρε, τι άλλο στυλ παίκτη τώρα... Άλλο στυλ παίκτη, όπως... δηλαδή, το συγκρίνεις από το Σφιντέρισκι και τον Ακπό με τον... τι να συγκρίνω, δε, ακριβώς τώρα, όπως... Τι να συγκρίνω, άσε το στυλ, σαν αξιάνιμε τώρα. Μη, δηλαδή, και ο Μουρίνο κάποτε είχε πει τη φοβερή ατάκα, του χτυπάει ο Ιγκουαϊν και είχε τότε τον Μπενζεμά που ήταν άγουρος και λέει τι να κάνεις, στο κυνήγι, άμα δεν έχεις στυλ, θα πας στη γάτα, λέει, τι να κάνεις. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, έφυγε ο στυλ, έχουμε τη γάτα. Και πάμε στο κυνήγι. Είμαι λίγο προβολικός, σας πω κάτι, είμαι λίγο προβολικός, απλά πιστεύω τώρα χθες για παράδειγμα, αν και ήμασταν μεσοεπιθετικά οι κτροί, θέλω να πω δηλαδή ειδικά δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας ήταν μεσοεπιθετικά καλυσαία και ακράτητος δεύτερο ημίχρονο. Έχεις πολλές ευκαιρίες με το κέντρο του Ολυμπιακού να είναι ορθάνυχτο, αλλά ίσως εσύ είσαι πάρα πολύ κακή μέρα. Ρεσία, το είδες το μάτς, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή λες αν γίνει μια σωστή πάσα θα βγουν 3-1 ή 3-2 δηλαδή, και δεν έβγαινε αυτή η βρωμοπάσα, δηλαδή φοβερά πράγματα. Ναι. Όλες λάθος, δηλαδή μια σωστή να βγει, εκεί πέρα θα αλλά τέρας πω εντάξει, και αυτό που με έκανε εντύπωση χθες είναι που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου Βιερίνια, δηλαδή με έκανε τρομερή εντύπωση. Σε όλους εντύπωση. Τρομερή εντύπωση, δηλαδή εδώ πέρα εσείς όλοι, και δεν σας κατηγορώ, το λέω ότι εσείς, εδώ μέχρι και βασικό τον δίνατε το Βιερίνιο του Παράτηση. Ήταν στα πλάνα μετά ακόμη για να ξεκινήσει. Και εδώ τον βάζεις καθόλου, που δηλαδή λες ότι στο δεύτερο μήχρονο όπως είμαστε, αν μπει ο Βιερίνια μέσα, μια ενέργεια εσύ μπορεί να την κάνει. Μια ενέργεια. Ναι. Να είσαι καλά, φίλε μου, για να πάμε και στον επόμενο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου, παιδιά. Να είστε καλά, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πρώτη φορά μιλώ μαζί σας. Θα ήθελα λίγο στον κύριο Παπαδόπουλο, βρήκα την ευκαιρία βασικά για να το πω. Ναι. Χθες γίναν κάποια πράγματα στο Καραϊσκάκι, απογορεύσεις σε κανάλια να μπουν μέσα. Σχολίασα ήδη. Περιμισόλυτο λίγο. Η Νόβα, η οποία όλος τυχαίως δεν έδειξε την αποστολή του, την άφηξη της αποστολής του ΠΑΟΚ, τυχαίο και αυτό, όλα αυτά. Στο site που έχετε αναφέρατε κάτι από όλα αυτά. Δικό μου είναι φίλτατε. Εγώ δεν λέω ότι είσαι υπεύθυνος εσύ, αλλά στο site βλέπω δουλεύετε και κάνω την εξής ερώτηση. Αν αυτά, ναι, ανάλογα, γινόταν στην Τούμπα. Σε τι παιχνίδι. Δεν θα κάνετε καθόλου αναφορά, φαντάζομαι. Σε τι παιχνίδι. Ορίστε, δεν σας ακούω καλά μόνο, δεν ξέρω γιατί. Σε τι παιχνίδι στην Τούμπα. Ορίστε. Σε τι παιχνίδι στην Τούμπα. Αντίστοιχα, πάω ο Ολυμπιακός να γινόντουσαν αυτά που γίναν στο Καραϊσκάκι. Δεν είμαι διευθυντής, άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εντάξει, δεκτή απάντηση. Δεν έχω. Αν ήταν δικό μου, θα σου απαντούσα μεγαλύτερη ευκολία. Γιατί στο site, α πούμε, γιατί εγώ εντάξει, κάνω μια βόλτα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι από αυτού που θέλω να τα βλέπω όλα, να δω τι γράφουν, πώς αφουγκράζονται κάποιοι άνθρωποι, λογικό είναι. Ναι. Παράδειγμα, διάβασα για έσχη στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το έσχος ήταν το επεισόδιο ενός μέλους της ομάδας του ΠΑΟΚ, όχι πάλι, μέλους της ομάδας του ΠΑΟΚ με το Διούδη, το οποίο είναι κατακριτέο αν τον χτύπησε, έτσι. Και διάβασα για εσύ, γι' αυτό το αναφέρω. Τώρα, όσον αφορά αγωνιστικά, στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ πήγε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο, εντάξει, είναι και η κακή μέρα και όλοι και οι προπονητές βρίσκονται στην κακή τους μέρα. Καταρχάς δεν βοήθησε καμία μα καμία από τις αλλαγές που γίνανε, έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι και αυτό, είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Δεν είναι και ο προπονητής θα κάνει λάθος. Το οποίο βέβαια δεν το ξέρει πριν, έτσι. Ακριβώς, όσον αφορά τον Βιερίνια που άκουσα τον προηγούμενο φίλο,
ο Βιρίνη ακόμα, να ξέρετε, είναι έτοιμος για τέτοια ένταση, τέτοιο παιχνίδι έντασης. Καλά, εάν ήταν, όχι, αν ήταν καλά, ορίστε, σωματικά, εμείς αυτό λέμε από χθες. Δεν μπόρεσε βέβαια να γίνει και ερώτηση στον Φερέιρα για να έχουμε εικόνα. Δεν έγινε ερώτηση στο συνέντευξη τύπου για τον Βιερίνη. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν κάνω ότι τον έξυπνο. Σωματικά πιστεύω. Ξέρουμε ότι είναι καλά. Αν έχει αλλάξει κάτι και το ξέρουμε, άλλη κουβέντα. Ναι, έτσι πιστεύω. Δεν θέλω να πω κάτι. Να μην το σκέφτηκε ο προπονητής, να σκέφτηκε κάτι άλλο, έχει στο μυαλό του που δεν του βγήκε. Αυτά όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Όπως και ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο ακούμπησε, το ξέρω το Μαουρίσιο, δεν είναι έτοιμος. Ακούμπησε 5 φορές την μπάλα, έκανε 6 λάθη. Εντάξει. Το ίδιο μπορούσε να γίνει και με τον Βερίνια. Μπορούσε όμως ο Βερίνια να μπει και να δώσει άλλη. Δεν το ξέρουμε τι θα γινόταν έτσι. Το λέμε με βάση την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου που ο Ολυμπιακός. Αυτό ακριβώς. Να το αποτέλεσμα, αλλά την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου, γι' αυτό το λέμε κιόλας. Ναι, είχε πολλά κενά και νομίζω ότι ο Βερίνια αυτά τα κενά είναι ο ιδανικός για να τα αξιοποιήσει. Με μία-δύο μπαλιές. Εντάξει, αυτό. Και να σου πω κάτι, και ο Άκμον παίρνει την μπάλα, είναι 3 μέτρα μπροστά από το ξέμα σταθί, να κάνει την μπάσα, φεύγει ο Λιμιός μόνος στο δεξιά και άλλοι δύο παίκτες αριστερά και δεν την κάνει. Ναι, εντάξει, είπαμε ότι η είναι κάποια πράγματα που δεν βοήθησαν, δηλαδή ειδικά ο Μαουρίσιο και ο Άκμον. Εγώ τον Μπέλκα τον νομίζω εντάξει, τον βγάζω λίγο εκτός. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι έγινε, έχουμε και άλλη γραμμή. Όχι, δεν έχουμε άλλη. Σε είδα λίγο αγχωμένο με τις γραμμές. Όχι, κοιτάω γιατί γίνεται ένας χαμός, τα λέγαμε σήμερα. 2-3-10-2-7 και 3 οχτάρια. Αλλά 3-4 λεπτάκια να πάμε μετά στο break. Να πάμε και μετά στο break. Το οποίο έχουμε, κάτσε να δω. Πάρα πολύ ωραία. Να χαϊδεύει λίγο μουσική τον αέρα της πόλης. Να γίνεται γενικά ένας χαμός, γιατί από χθες ουσιαστικά βγαίνουν συνεχώς πράγματα. Νομίζω ότι και σε λιγάκι θα έχουμε κάτι ακόμα. Οπα. Από ό,τι βλέπω. Από πού, από πλευρά. Τα χθεσινά. Από ποια πλευρά, του ΠΑΟΚ. Είναι. Όχι, ωραία. Ανακοίνωση. Θα σου πω από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Αχα, δεν ενδιαφέρον. Θα έχουμε κάτι σε ανακοίνωση τώρα, όχι. Μάλιστα, έχουμε γραμμή όμως και πάμε να καλησπέρισουμε τον φίλο. Γεια σας. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, τι γίνεται. Καλά στο πλειωμένη, καλά. Έλα, Νικόλα. Έλα. Λοιπόν, δεν ανοίξατε πάλι γραμμές με τον Χρήσανθο, έτσι. Δευτέρες δεν προλαβαίνουμε γιατί σχολιάζουμε λίγο το Σαββατοκύριακο, αύριο θα ανοίξουμε λίγα. Α, αύριο θα ανοίξουμε. Λοιπόν, άκουσα, έβαλα την ώρα που μιλούσανε στην τηλεόραση, ήταν οι άνθρωποι ποδοσφαιριστές. Ναι, παίξαμε το χθεσινό απόσπασμα από την αποχώρηση του κύριου Μητρόπουλου από την εκπομπή Total Football. Α, ναι, ναι. Και ο δημοσιογράφος που ρωτούσε ποιος ήταν. Ο Κώστας Βασιλόπουλος και ο Σταύρος Κόλκας. Χα, τι λέει, ρε. Και τι ρωτούσαν αυτοί οι δύο, εάν τα πρωταθλήματα που παίρνει ο Ολυμπιακός ήταν σκάρτα. Δεν ρωτούσαν, έλεγαν την άποψή τους. Εξέφρασαν ότι... την γνώμη τους. Ναι, ότι παλιότερα τα πρωταθλήματα δεν ήταν καθαρά. Καλά, αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι. Και σε μεγάλο βαθμό, ας με αναπληρώσω, για πολλά πρωταθλήματα, είναι. Για πολλά, δεν θα τα βάλω όλα, αλλά σε αρκετά δεν έχουν άδεια. Ναι, αλήθεια είναι. Ναι. Ναι, δεν γνωρίζουν αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι ότι στην Ελλάδα τα πρωταθλήματα τα παίρνουν αυτοί που είναι πιο δυνατοί έξω παρά μέσα στο γήπεδο. Το γνωρίζουν. Δεν ισχύει πάντα αυτό το πράγμα, αλλά οκ. Okay. Ναι, κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν το είπαν οι δημοσιογράφοι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει πρωτάθλημα επειδή είναι πιο δυνατός. Προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να παίξει στο παρασκήνιο, προσπαθεί να... Ναι, και από πέρσι... Και από πέρσι ήρθε ο κύριος Σαββίδης που έχει πολλά χρήματα και προσπαθεί να παίξει και στο παρασκήνιο. Βλέπουμε κάποιες τακτικές που έκανε πιο πριν ο Ολυμπιακός. Εφαρμόζει και τα ίδια και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που, όπως ο Μητρόπουλος, όπως ο Σαχκάνης, ναι, όπως ο Γαλάκος, που ήταν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, και μάλιστα τον δικό μου ίνδαλμα εκτός από τον όλο ήταν και ο Γαλάκος, δεν το έκρυψα ποτέ αυτό. Ναι. Δεν ρωτάμε τέτοια πράγματα δηλαδή τώρα. Τι να σου πει ο ποδοσφαιριστής δηλαδή, ότι ναι, έτσι έγινε. Εδώ πέρα... Ο ποδοσφαιριστής δεν θα το πει ποτέ. Δεν βέβαια θα το πει ποτέ. Εδώ πέρα σας είπα ότι έρχονται οι ποδοσφαιριστές από την Αθήνα, παίρνουν μικρόφωνο εδώ σε ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχεις κολλήσει. Και μας μιλάνε τώρα για την αδική. Έχεις κολλήσει με ένα συγκεκριμένο και εσύ τώρα. Όχι, δεν έχω κολλήσει ένα συγκεκριμένο. Αλλά δεν μπορεί τώρα αυτός ο ποδοσφαιριστής να μου λέει τα πιστόλια και τέτοια. Και αυτός όταν ήταν στην Αθήνα με τα πιστόλια του Βαρδινογιάννη τα πριν τα πρωταθλήματα. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Τι μας ενδιαφέρει. Όλοι ακούγονται και όλοι κρίνονται. Όσον αφορά για τον Άρη που σας άκουγα και με τον Χρήσανθο. Λοιπόν, το μόνο που πρέπει να γίνει είναι ότι να πούμε ότι ο Άρης έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό θα φανεί.
και θα φανεί και από φέτος ότι έχει πολύ καλή ομάδα. Οι στραβές γίνονται και θα γίνουν και άλλες στραβές. Απλώς... Η χθεσινή στραβή δεν είναι αποδεκτή. Προχώρα. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι αποδεκτή η στραβή, αλλά όλες οι ομάδες γίνονται κάνουν στραβές. Όλες. Εκτός κι αν κάποιες ομάδες έχουν τη δυνατότητα σε μια μέρα που δεν θα τους πάει το παιχνίδι να πάρουν κάποιο σφύριγμα από τη διαιτησία και να κερδίσουν. Γίνεται και αυτό. Δεν την έχει, γι' αυτό το λέω αυτό. Ναι. Απλώς θα πρέπει να αφήσουν τον Λένικ να δουλέψει και το καλοκαίρι, και την επόμενη χρονιά να είστε σίγουροι ότι αν τον αφήσουν να δουλέψει, ο Άρης θα είναι διεκδικητής τίτλου. Για τον χρόνο μιλάω, έτσι. Μακάρι, εντάξει. Είναι λοιπόν, και μια ομάδα που δεν είναι δικιά του, θα φανεί. Αυτά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, λοιπόν. Πάμε break. Υπάρχει, πριν το break, υπάρχει μια νέα πληροφορία για αυτό που λέγαμε πριν, για τον απόϊχο του ντέρμπι, Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι, αγάπη. Υπάρχει πληροφορία για ένα χτύπημα που έχει δέχτηκε μάλλον χθες ο Σφιτέρσκι στην άφηξη της ομάδας. Αστυνομικός τον βρήκε με την ασπίδα του, τον χτύπησε ουσιαστικά με την ασπίδα του. Και ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ θα καταγγείλει στα αρμόδια όργανα αυτό που έγινε, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται την ώρα που είσαι εκεί για να προστατέψεις τον ποδοσφαιριστή να το χτυπάς κιόλας. Δεν υπάρχει ένα ερωτηματικό για αυτό το πράγμα. Υπάρχει καταγγελία κανονικά από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και θα εξεταστεί και αυτό. Χτύπημα πού? Στο χέρι. Στο Σφιντέρσκι. Κάτι που ξέραμε από χθες, ότι ο Σφιντέρσκι ήταν από τους παίκτες που έχουν χτυπηθεί, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι είναι από αστυνομικό. Άρα φαντάζομαι τη βοήθεια του βίντεο το τσεκάραμε κιόλας αυτό. Ότι φαντάζομαι. Γιατί ήταν και ένας κακός χαμός, θα λέγαμε. Φαντάζομαι. Είναι η αλήθεια. Τι να το κάνει το βίντεο, ΠΑΟΚ Ρενίκο, εκεί ήταν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Καλά, και βλέπανε, ναι, εντάξει, οκ. Προφανώς. Και ο παίκτης βασικά δεν είπε ότι έγινε αυτό. Με τον καημένο. Λοιπόν. Ναι, γιατί και πια σταλιά ο Σφιντέρσκι. Ναι, γι' αυτό. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Ωραία. Με τον αστυνομικό που έχει χτυπήσει ο Σφιντέρσκι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλα τα υπόλοιπα. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Μας βρείτε μπροστά σας. Η Χούντα, αγάπη Γαβριλίδου. Χούντα. Χούντι. Καλά, τώρα πάμε μπλακ. Αυτό που έγινε, εντάξει, οκ. Okay. Με το Open. Δεν. Κατακριτέο. Δεν θέλω να πω. Τέλος πάντων. Άστο με το σχολείο. Χάρηκα που δεν πήγαν οι Παπαδόπουλοι. Εγώ εκεί καταλήγω. Yeah. Και από ό,τι μου μετέφεραν γενικά από διάφορα σκηνικά, καλά έκανα και δεν πήγα. Πολύ καλά σκέφτηκα. Μπράβο μου. Έτσι. Τα καλύψαμε. Τα καλύψαμε. Καλά, εντάξει, είδες μπροστά είναι η αλήθεια. Ναι. Τα καλύψαμε το ντέρμπι. Ναι, έχει. Θα έχει να μας ψωμί μέχρι το βράδυ ακόμα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα αγαπητοί, μπορεί να έχει ψωμί με αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι το παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην Τούμπα. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι και. Τι. Είναι και. Α, νόμιζα κάτι έγινε, ρε. Όχι, όλα καλά. Και τα σημερινά που διαβάζω. Ότι είναι το DNA γράφει. Για να σε δω που βλέπω. Opinion leader ή opinion maker, όπως λέει ο Σταύρος Κόλκας. Ότι είναι το DNA του Ολυμπιακού διαφορετικό από του ΠΑΟΚ. Λέει εδώ. Δεν είδα πρωτοσέλιδα. Καλά, δες λίγο κόκκινο πρωταθλητή. Ναι, δεν είδα. Δες λίγο. Περίμενε να σου διαβάσω, θέλεις. Όχι, το έχω μπροστά μου ήδη, περίμενε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο. Κρατάει λοιπόν το επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Πραγματικά. Είναι ρεαλιστικότατο. Τους ξεπουπουλιάσαμε. Ναι, ναι. Τους ξεπουπουλιάσαμε, ναι. Καλά, είναι πολύ σαν ωραίο. Σαν τρομαγμένο. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Έλα, ρε, φίλε. Πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Να χαίρεσαι να διαβάζετε, ρε παιδί μου. Να χαίρεσαι. Η ίδια. Να χαίρεσαι. Από τα χέρια, ναι, πολύ ωραίο. Νίκο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει τι διαβάζει τώρα. Δεν, τώρα να το διαβάσω, ναι. Αυτό που το κάνει έτσι, δηλαδή. Κοίτα, να σου πω κάτι, επειδή μπορεί να υπάρχει η κόντρα που υπάρχει στην πόλη, οκ, πάω κάρι και τα λοιπά, αλλά τώρα αυτά τα πράγματα δεν θέλω να τα διαβάσω στον αέρα, γιατί είναι. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω κιόλα. Η ίδια βρωμιά, του ξεπουπουλιάσαμε. Σαν τρομαγμένα σπουργίτια έπαιξαν οι πρωταθλητές τη πλάκα. Από ταξίδι σε ταξίδι, ο Ευρωπαίος Ολυμπιακός. Αυτό δεν ξέρω που κολλάει. Ταξίδι σε ταξίδι, δεν ξέρω γιατί. Κάπου δικό του κάτι δεν. Αυτοί είδαν ότι το μάτι θα έπρεπε να λήξει 3-1. Επίσης δεν κατάλαβα γιατί. Άγρια κλοπή. Αχ, δεν βλέπω κιόλας. Κατάπιαν ένα πεντακάθαρο πέναλτι στον Ποντένσε, το οποίο δεν είναι. Μόνο αυτό είδανε. Μάλλον λένε για τη φάση του Καντουρί. Χάρισαν κόκκινη στον Μπίσεσβαρ
και προστάτευαν απροκάλυπτα τους παίκτες του ΠΑΟΚ οι Ισπανοί διαιτητές. Λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Πολύ ωραία. 3-1, όχι 2-1 με τη φάση που είχε ο Ζουντανή θα μπορούσε. Καλά, και με τη φάση του Πέλκα μέσα θα μπορούσε να γίνει 1-2. Τι κουβέντα κάνουμε τώρα θεωρητική, δηλαδή. 100-0 τους παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δώρο τον γκολ. Αχ, βρε. Δεν το είδα το μάσαλο, στο δεύτερο διάβασα, δεν ήσασταν καλή. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος. Ναι. Βασικά, όχι, θα σου πω. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά. Αναμενόμενο. Ντέρμπι ναι. Είναι στην έδρα το έπαιζε. Ναι. Από το 15 ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε και μετά επέβαλε και το ρυθμό του. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε και καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, είχε και κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε να αξιοποιήσει. Ναι. Είχε τον γκολ του Ίγκασον, το οποίο είναι λάθος του ΣΑ ουσιαστικά. Από φάλ του Μίσιτς χάνει την μπάλα, κάνει κεφαλιά ο Ίγκασον, διώχνει ο ΣΑ δίπλα του, ο Ίγκασον είναι μόνος και σμπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, ο Πάπρο ήταν πάρα πολύ κακός μέσω επιθετικά. Και ο προπονητής δεν έκανε καλή διαχείριση, άκουσα. Το προπονητή είναι αυτό που έλεγα και πριν. Δεν μπορείς να πεις ότι κάνει λάθος αλλαγές. Δηλαδή, απλά δεν μπορούσε να ξέρει ότι ο Μαουρίσιο θα είναι τόσο κακή μέρα που μπαίνει. Ο Ακπόμ θα είναι επίσης κακή μέρα που μπαίνει. Και ο Πέλκας. Α, του Πέλκα, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα τόσο. Δηλαδή, εγώ θα βάζα Βιερίνια. Όπως και να έχει, θα βάζα Βιερίνια σε αυτό το παιχνίδι. Έστω για 10 λεπτά, για 15 λεπτά. Όταν ο Ολυμπιακός αφήνει τέτοια κενά στο κέντρο, στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να βάλει το Βιερίνια. Γιατί είναι ο μόνος που και στην κακή του μέρα την παλιά θα τη βγάλει. Σταύρος Κόλκας είχε πει ότι δεν θα παίξει. Όχι, δεν είχε πει ότι θα παίξει. Λέγαμε όλοι ότι είναι πιθανό να παίξει, αλλά από τις δοκιμές φαίνονταν ότι το σκέφτεται αρκετά ο Φερέιρα. Κανείς δεν είχε πει. Σχένη τάιμερ. Ναι, εγώ τον έβαλα. Πήρα τα λεφτά μου πίσω, ρε. Α, οκ, okay, εντάξει. Αυτό είναι, τα παίρνεις πίσω. Ναι. Και σου είπα και γκολ-γκολ και στα δύο μάτσα, έτσι. Και στο Άρη με τη Λαμία και μου είπε ότι η Λαμία δεν βάζει γκολ με τίποτα και έβαλε δύο. Και τσακίσω και το ένα. Ναι, έκανε δηλαδή δύο φάσεις το ανακυρώθηκε και έκανε μετά ακόμα μία φάση, έκανε γκολ και μετά τίποτα. Ναι, βγήκε όμως το γκολ-γκολ που έλεγα εγώ. Δεν το περιμέναμε το Βιερίνια, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ ήθελα να περίμενα να δω αν θα γίνει ερώτηση στην ερώτηση που δεν έγινε, γιατί okay, ήταν και λίγο δύσκολες συνθήκες. Δεν ήταν για πολλά-πολλά. Mm. Και δεν βγαίνει ότι έχει και κάτι ο Βιερίνια. Δηλαδή και σήμερα, από λίγο που το ψάξαμε, δεν βγαίνει ότι είχε κάτι. Για λόγους οπότε τακτικής, δηλαδή. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Ναι. Mm. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε κάτι ο Βιερίνια. Ήταν στον πάγκο κανονικά. Οπότε γι' αυτό σου λέω, δεν το πάω τόσο στη διαχείριση. Αν το πάω στη διαχείριση, θεωρώ ότι είναι λάθος και πραγματικά πλέον πρέπει να το καταλάβει και ο Φερέιρα η επιμονή στον Μπίσεσβαρ. Δεν είναι καλά. Είναι ερωτευμένος με τον Μπίσεσβαρ. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και επιβαρύνεται και ο ίδιος, γιατί το καταλαβαίνει και του βγαίνει στο παιχνίδι. Ναι. Είχε πάρα πολύ εκνευρισμό, χωρίς λόγο. Έπεφτε πάρα πολύ εύκολα επίσης χωρίς λόγο. Αλλά από την άλλη, ενώ στο παιχνίδι του βγαίνει ένας εκνευρισμός, κάνει τις δηλώσεις μετά και λέει κάτι του τύπου ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου στο παιχνίδι, αλλά δεν μου κάθονται τελικές ενέργειες. Εκεί σου δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει και ίδιος ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Να μου πεις τι να πει ο παίκτης, δεν παίζω. Εντάξει, είναι κάπως. Και ο Φερέιρα δεν το. Για κάποιο λόγο επιμένει. Εγώ νομίζω ότι πλέον δεν είναι. Δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει αυτό το πράγμα με τον Μπίσεσβαρ. Όποιος και να μπει, θα είναι πιο λειτουργικός σε αυτή τη φάση από τον Μπίσεσβαρ. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν μπορεί να παίξει. Εδώ και μήνες, αλλά. Ναι, απλά είναι τρομερή η επιμονή ενώ βλέπεις ότι δεν γίνεται κάτι. Ποντάρει ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό. Γιατί χθες ο Μπίσεσβαρ ήταν κάκιστος. Κάκιστος. Και ο Μπίσεσβαρ που είναι που λένε μεγάλο και το έχουμε πάρα πολλές φορές, όπως λέει ο Σταύρος, θα θέλαμε όλοι να τον έχουμε κολλητό, γιατί είναι μια οντότητα, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Ναι, κανονικά. Κουβαλάει 700 κιλά τρέλα. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, αλλά πρέπει να μείνει λίγο εκτός. Πρέπει να μείνει εκτός. Έτσι είναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήρθε πάντως το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό που λέγαμε, που σου λέγαμε την Παρασκευή, που εγώ περίμενα να θα βγει ισοπαλία. Το χειρότερο δυνατό για ποιον? Για όλους. Γιατί είτε μια νίκη του ΠΑΟΚ είτε μια νίκη του Ολυμπιακού θα δίνει πολύ περισσότερο ψωμί. Εντάξει. Όχι, να σου πω κάτι. Αλλά τώρα η ισοπαλία είναι το πιο ξενέρωτο αποτέλεσμα. Εντάξει. Δηλαδή, αν κέρδιζε ένα, θα κέρδιζε ο άλλο. Κοίτα. Κοιτάω. Πάλι, εγώ καταλαβαίνω τον Ολυμπιακό ότι προσπαθούν να περάσουν ότι ήμασταν καλύτεροι και δικαιούμασταν εμείς το παιχνίδι και πατήσαμε τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο
Έχει μεν δώσει αλήθεια γιατί όντως το Ολυμπιακό ήταν καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εγώ δεν είδα κανέναν Ολυμπιακό να πατάει τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ στάθηκε πάρα πολύ καλά. Του βγήκε το πλάνο του και ανάγκασε τον Μαρτίνς να κάνει αλλαγή στο 42. Ποσά τι τρώει. Που εμένα αυτό που κάνει ο Μαρτίνς πραγματικά μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημο για τον Μασούρα. Γιατί στο 42. Και Μουρίνιο το έκανε. Ναι, Μουρίνιο ο Νίκο. Παίρνει μια διαφορά. Δηλαδή προσπάθησε να ρίξει όλο το βάρος, λες και το πρόβλημα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο ήταν μόνο ο Μασούρας. Και αυτός πιεσμένος ήταν. Ναι, αλλά τώρα προσπαθούν να περάσουν ότι όχι, ήταν καλός και έχασε ευκαιρία να πατήσει τον ΠΑΟΚ. Πότε. Πατήσει όχι, να κερδίσει, ναι, οκ. Okay. Ισοφάζεται παιχνίδι με ένα πέναλτι που για μένα, οκ, okay, δίνεται, αλλά για πολλούς δεν υπάρχει καν. Με αυτό το πέναλτι ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Αυτό έκανε. Τα είδα και τα δύο. Τα δύο ποια είναι? Το άλλο που ζητάνε. Α, με το καντούρι τη φάση. Ναι. Που δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Δηλαδή, άμα δοθεί εκείνο, να μιλήσουμε και για το μάτος στη φάση. Γιατί είναι να δίνουμε κάθε επαφή μέσα στη ρίχνη, να μιλήσουμε και για το μάτος. Που ο Ποντένσε κάνει κάτι βουτιές. Χωρίς λόγο. Ναι. Αλλά εντάξει, okay. Θέλω να μείνουν σε αυτό. Εντάξει. Όπως επίσης και κάποιοι αντικειμενικοί από την Αθήνα έλεγαν από χθες ότι αφού δεν είδαμε κάτι από αυτά που έγιναν στην άφιξη του ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε και να πάρουμε θέση γιατί δεν τα είδαμε. Συγγνώμη, επειδή δεν επέτρεψαν σε ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους να είναι εκεί. Η κάμερα της Νόβα έφυγε από εκεί. Και δεν είδαμε τίποτα. Δεν θα σχολιάσουμε τίποτα. Πλήρη αντικειμενικότητα. Γενικά στη δημοσιογραφία δεν μπορείς να ζητάς. Εσύ, όχι, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί είναι από την Αθήνα. Ωραία. Οι ίδιοι άνθρωποι, όταν αυτό γίνεται στην Τούμπα, χωρίς να είναι εκεί, χωρίς να είναι, τα κρίνουν όλα και όλα τα παρουσιάζουν. Εγώ θα σου πω το λιγότερο όπως είναι. Δεν θα σου βάλω τι τα κάνουν πιο μεγάλα. Τα παρουσιάζουν όπως είναι. Δεν μπορεί, επειδή, σου ξαναλέω, δεν άφησαν τους ανθρώπους που πήγαν εκεί να δουλέψουν, να κάνουν τη δουλειά τους, να μου λες εσύ ότι επειδή δεν το είδα εγώ με τα μάτια μου, δεν μπορώ να κρίνω. Σε αυτό, επειδή είναι δημοσιογράφοι, σε αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να πάρουν θέση. Και καλά, προφανώς. Δεν επιτρέπεται. Μα να σου πω κάτι. Είναι άλλο να λες ότι μπορούσα να βγω εγώ π.χ. στη μεικτή ζώνη, αλλά βαρέθηκα, κάθεσα στη θέση μου και δεν πήγα. Και ναι, δεν έχω βίντεο. Ναι, οκ, okay, φταίω εγώ. Αλλά όταν ήταν εκεί και τους είπανε δεν θα βγείτε έξω. Γιατί, αυτό που γίνεται. Μα πού γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνονται. Πες με εμένα, που εσύ έχεις έρθει στην Τούμπα. Αλήθεια είναι αυτό. Και εντάξει, ένα ΠΑΟΚάρης δεν έχει την ιδιαίτερη που έχει ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Έχεις αισθανθεί σε κάποια φάση. Μια χαρά είναι. Σου είπε κανένας, όχι, θα πας μέχρι εδώ και μην περάσει την πόρτα, ας πούμε. Μια χαρά είναι. Το έχω ξαναπεί. Ή να βλέπεις διαπιστευμένους με διαπίστευση. Φουσκωτούς στην άφιξη, ας πούμε, της ομάδας να χτυπάνε και να προπυλακίζουν τους πάντες. Yeah. Να χτυπάνε. Όχι να είναι στα 30 μέτρα, να χτυπάνε. Yeah, τα υπόλοιπα δεν τα πιάνω. Αυτό για μένα είναι κατακριτήριο. Δεν γίνεται να απαγορεύεις δημοσιογράφο να μπει μέσα. Για μένα είναι ένα, επειδή είναι και στον κλάδο μας, δεν έχει σχέση που ο Γρηγόρης είναι φίλος μου. Όχι, okay, δεν έχει να κάνει. Δεν είναι μόνο το open, καταρχάς. Είναι μόνο το open, άσχετα με τον οποιονδήποτε. Δηλαδή και από τα άσπρα χώματα να πήγαινε ένας δημοσιογράφος, δεν μπορείς να απαγορεύεις δημοσιογράφο να μπει μέσα. Εντάξει. Γιατί δεν το σκέφτονται και έξυπνα, δίνεις πάτημα για να σχολιάζουν πολύ τώρα αυτό το πράγμα σήμερα. Δηλαδή, επικοινωνιακά και αυτή τίποτα δεν ξέρω. Καλά, γενικά να σου πω κάτι, επειδή και την Παρασκευή το λέγαμε μαζί, εγώ πλέον καταλαβαίνω ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Τα κάνουν όλα προκάλυπτα. Όπως έγινε η συνάντηση με τον Αυγενάκη, όπως έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του Αυγενάκη. Έκαναν και χθες αυτό που θέλανε χωρίς να τους ενδιαφέρει τι θα φανεί και τι όχι. Ναι. Και δεν τους νοιάζει, ρε παιδί μου, πλέον. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν τους νοιάζει. Σου λέει θα το πάω μέχρι τέλους, όπως θέλω. Απροκάλυπτα. Δεν προσπαθούν να κρύψουν κάτι. Ήθελα χθες να το κάνω αυτό το πράγμα. Φάνηκε από την αρχή. Υπήρχε, το πρωί έγινε σύσκεψη. Δεν υπόθηκε τίποτα για πούλμαν που θα σταματήσει 70 μέτρα μακριά. Δεν υπόθηκε τίποτα για παίκτες που πρέπει να περπατήσουν μέσα από κόσμο. Και ξαφνικά η αστυνομία κοιτούσε. Ναι. Το πούλμαν σταμάτησε, η ομάδα 15 λεπτά μέσα στο πούλμαν και αναγκάστηκε να περπατήσει 70-80 μέτρα για να μπει στα αποθητήρια και να περάσει μέσα από φουσκωτούς που τους χτυπούσαν. Άρα τι, ότι τι. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν είναι ότι έγινε, έγινε. Θα τα πείτε και μετά. Έχουμε καιρό ακόμα. Θα τα πείτε και μετά. Έχουμε μπροστά μας ωραία πραγματάκια. Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν.
Εντάξει, τώρα όσο ακολουθούν σήμερα γίνεται ένα χαμό. Πραγματικά. Είδε το πατέρα, τι λένε για, για τη διαιτησία σήμερα. Να σου πω, δεν δίνω σημασία. Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά. Ναι. Δεν με νοιάζει ούτε αν θα πούνε ότι είναι πέναλτι, δεν με νοιάζει ούτε θα πούνε ότι δεν είναι πέναλτι. Προσωπικά, εμένα δεν μπορώ να μπω σε αυτή την κουβέντα. Ναι. Με όλου αυτού που κρίνουν. Έτσι κι αλλιώ νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο του θυμάται όταν το συμφέρει. Άμα πούνε ότι ένα πέναλτι που δόθηκε στον Άρη είναι, θα είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του Άρη. Αν πει ότι δεν είναι, δεν θα είναι ικανοποιημένοι και όλοι αυτό. Μόλις ομάδες. Ναι, αυτό σου λέω. Ότι το χρησιμοποιούν όλοι, δεν έχει νόημα για μένα. Πραγματικά. Δεν θέλω να ξανασχοληθώ και με Σάββα Θεοδωρίδη. Πραγματικά, δηλαδή, χθες κουράστηκα και μόνο από τα άκουγα αυτά τα πράγματα που έλεγε. Δεν θέλω να. Δεν τον κύριε Σάββα. Ναι. Ναι, φτάνει λίγο, πραγματικά. Ας μείνει λίγο σπίτι του άνθρωπος. Δεν μπορεί. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα Κώστα Καραμπαπά να είναι καλά, Νίκο. Λέει να είναι καλά. Στα πλάνα, ρε, τίποτα. Ήταν καλά ο άνθρωπος, ευτυχώς. Γιατί εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ένας προβληματισμός. Όλα καλά. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, αγάπη. Ναι. Γενικά έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Με έχω πιάσει πάρα πολύ Βαλεριάνες. Δηλαδή η μέρα μου είναι πολύ πετονική. Ναι, το έχω καταλάβει. Γιατί έτσι, δηλαδή γίνεται ένα χαμό, ρε Νίκο. Δηλαδή σου λέω, έχω κουμπώσει τρεις από χθες. Βαλεριάνες, μην νομίζετε τίποτα περίεργο. Δηλαδή. Με έχουν πιάσει άσχημα. Γιατί ήταν τόσο τρομερό αυτό που έγινε, ας πούμε. Και... Δεν ξέρω, χθες το βράδυ ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Γιατί? Άμα δεν έπαιρνα δύο μαζεμένες, δεν μπορούσα να πέσω να κοιμηθώ. Εντάξει, και εμείς είχαμε κνευρισμό, γιατί δεν τελείωνε χθες το βράδυ, αλλά. Και πήρα και μία μετά τώρα το μεσημέρι πριν φύγω από το σπίτι. Τελείωσε. Ξέρετε, είχαμε πάρει όλο το βαζάκι μαζί μου, να σκουμπώνω. Τσακ, 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 τσακ. Α, προβλήματα δηλαδή. Εντάξει, σαν να λέμε. Δηλαδή, και ο Χρήστος ωριόταν πριν, εγώ την παρακολουθούσα γέροχος. Μια ερμηνεία λίγο ξέφυγα, εντάξει, και άλλα δεν μπορώ. Ναι. Πολύ καλές παιδιά. Άμα θέλετε να ρεμίσετε, Βαλεριάνες κουμπώνετε. Πάρα πολύ ευεργετικές οι επιδράσεις τους. Πάρα πολύ καλές. Θα δώσετε και στον κύριο Σάφα. Λοιπόν. Πολύ. Κύριε Σάββας δεν έχει ανάγκη. Αφού έλεγε χθες, εγώ έχω καριέρα, έχω κάνει αυτό, έχω πάρει τόσο κύπελα στη ζωή μου. Δεν μπορεί κανένας να μου πει τίποτα. Ναι, το κύριε Σάββα, μάλιστα. Ναι. Κατά τα άλλα, τι έχουμε. Υπομονή. Ήρθε ο χειμώνας που τόσο περίμενες και επιθυμούσες. Χθες. Βγήκα από το σπίτι μου σήμερα, μετά και? Από δύο μέρες. Και το απόλαυσες. Βγήκα τελευταία φορά, Παρασκευή απόγευμα. Ναι. Παρασκευή απόγευμα. Πραγματικά. Ναι. Δηλαδή ήταν να πάω στο Μακεδονία Παλάς, επειδή ήταν ο κόσμος 4,5 ώρα το Σάββατο. Ναι. Έτυχε ένα πρόπτο σε συνάδελφο από το site, έκανα εγώ τη βαρδιά του. Πάλι σε ένα χώσανε. Όχι, χώθηκα μόνη μου γιατί ήταν σοβαρό. Τι γλυκό. Ήταν σοβαρό, εντάξει. Ναι. Τότε εντάξει. Δεν βγήκα όλη μέρα, είχα μέχρι το βράδυ βάρδια. Και χθες ξεκίνησα 4, τελείωσα 12 παρά, 11,5 κάπου εκεί. Τέτοιες μέρες με ντέρπι, έτσι τι έκανα τότε. Αλλά έρχεται και μόνο που τόσο επιθυμούσε, αγάπη Γαβριλίδου, και έρχεται ωραία εβδομαδούλα. Εβδομαδούλα, ναι, τι έχει αυτή η εβδομαδούλα. Γιατί παίζουμε Σάββατο. Οπότε σημαίνει ότι Κυριακή. Πάρα πολύ ωραία. Μετά από πάρα πολύ καιρό, Κυριακή. Ρεπό. Σάββατο και μετά πότε παίζετε πάλι. Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Τώρα πάω Ξάνθη. Σάββατο 6 ώρα. Σάββατο, ο Άρης παίζει. Κυριακή με το ανατρόμο 7,5 εκτός. Θα πας. Ποιος θα είναι. Τσελεπάξ. Λογικά. Και μετά εκτός έδρας δεύτερος γύρος πρεμιέρα. Σάββατο 14 Δεκέμβρη με όφηση και την Κουλέ. Α, το άλλο Σάββατο. Ναι. Καλά είναι και. Καλησπέρα στο παρεάκι, λέει ο φίλος Δημήτρης. Φίλε μου Νίκο, αγαπώ, αλλά έκανες ένα άστοχο σχόλιο για το χθεσινό. Η βία προς την ομάδα είναι πιο κάτω από τις κλειστές πόρτες του Καραϊσκάκη απέναντι στους δημοσιογράφους, άποψή μου. Δεν το υποβάθμισα, επέλεξα να μην το σχολιάσω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ έπιασα το δικό μου το κομμάτι που συνδέεται και με μένα εμέσως, διότι είναι συνάδελφοι τους οποίους απαγορεύσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Το άλλο εννοείται ότι είναι κατακριτό, δεν είναι δυνατό να βλέπουμε τέτοιες εικόνες στα γήπεδα. Καλά, χειρότερο και καλύτερο δεν νομίζω ότι υπάρχει. Γενικά. Γενικά, εντάξει. Με αυτά που έγιναν, αλλά εντάξει. Εγώ έχω ξαναπεί ένα γενικό σχόλιο μέχρι στιγμής για τη φετινή σεζόν. Που το πρωτάθλημα είναι αρκετά αμφίροπο, βέβαια. Και βλέπουμε έτσι και. Δεν πω ότι βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Βλέπουμε ότι πολλά πράγματα είναι ανοιχτά και για το πρωτάθλημα και για την εξάδα κτλ. Δυστυχώς στην Ελλάδα όμως και φέτος περισσότερο ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός του ποδόσφαιρου. Δυστυχώς. Δεν μιλάμε πολύ για μπάλα.
Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν μιλάμε πολύ για μπάλα. Θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για μπάλα και λιγότερο για άλλα. Εντάξει, ελληνικότα γίνονται όμω πράγματα. Θα πει, δεν μιλάω γι' αυτό γιατί θέλω να μιλήσω για μπάλα. Έχει γίνει ολόκληρο χαμό. Α, το χθεσινό. Το χθεσινό είναι μια κατηγορία. Όχι, γενικά μιλάμε για μπάλα. Γενικά μιλάμε για μπάλα και βλέπουμε καλύτερη μπάλα συνολικά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε περισσότερο. Καλά, πάει στην Premier League να γράψει το Sky Sports. Αλλά η Ελλάδα. Τι θα σου πω δηλαδή. Θα βάλω σποτάκι από το Sky Sports τώρα. Πήγε, δεν είναι στο Sky Sports. Βάλω σποτάκι από το Sky Sports. Τι ακούμε. Τι ακούμε, ρε παιδιά. Τι ακούμε. Μα διαιτησίες, ανακοινώσεις, να πούμε επικοινωνιακές πολιτικές. Ο DPG τι έπαθε πάλι. Κάτι ανέβασε πάλι και αυτό πάλι να έχει πιάσει τρελά. Πολεμάει τώρα. Σεβασμός, κύριε Δημήτρη, σεβασμός. Πολεμάει 24 Media. Σεβασμός, κύριε Δημήτρη. Εντάξει τον. Sky Sports, εδώ. Δεν θέλω να μιλήσω, αλήθεια. Εδώ. Τι ακούμε. Το intro του Sky Sports. Θα γίνουμε Sky Sports. Okay. Για τους μισθούς, έτσι. Γιανακόπουλος, ως εδώ. Αχ, τι και φωτογραφία έχει ανεβάσει η αγάπη. Με τα νυψάκια της. Ποια νυψάκια, βρε. Ξαδέρφια είναι. Ξαδέρφια, τι είναι. Το δεξιά σου μοιάζει πολύ. Το 2015 είναι. Το δεξιά έξτρεμ σου μοιάζει λίγο. Το δεξιά σου μοιάζει. Ναι, το 2015 είναι. Σοκ. Πριν 4 χρόνια. Και είσαι ίδια. Τι έχεις κάνει, συμφωνεί με το διάολο. Αυτό πάλι μου το λένε πολύ. Τι έχεις κάνει δηλαδή. Τι παίρνει, τι τρως. 2 Δεκεμβρίου του 2015 είναι, ρε ζή. Τι κρέμες βάζεις στα μούτρα σου. Μόνο είμαι ίδια, δεν έχω αλλάξει καθόλου. Όχι, τίποτα. Είσαι ίδια εντελώς. Εκτός από ορισμένες φορές που κοκκινίζεις λίγο. Πού? Κοκκινίζεις λίγο. Έχεις αυτή την τάση να κοκκινίζεις εύκολα. Να κάνω σολάριουμ. Όχι, όταν κάνεις σολάριουμ. Γιατί κάνεις σολάριουμ τώρα. Είσαι λίγο κοκκινίζεις. Α, τώρα. Όχι, γενικά είναι καμιά φορά που κοκκινίζεις. Συνεννοούμαστε γενικά. Ναι, υπάρχει μια σειρά. Βρισκόμαστε με κλειστά μάτια. Δηλαδή, αν ήμασταν δύο τυφλοί σε ένα νησί, θα χανόμασταν. Όχι, Νίκο, πες λίγο το σκορ. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Πάοκ είναι μπροστά. 62-68, αλλά κάτι μου λέει ότι. Θα χάσουμε 10. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν θα τα πάει καλά. Κάτι μου λέει. Θα γυρίσει λίγο. Το ένστικτό μου μου λέει ότι το παιχνίδι δεν θα τελειώσει καλά. Ξεκίνησε η δίκη του Κώστα Πάσαρη. Στο αγαπημένο μου δελτίο ειδήσεων. Άσχετο. Κάναμε σήμερα σταματήσει για έλεγχο. Πάσαρη μα έλεγε: σα παρακαλούμε, είμαστε καλά παιδιά, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Την ώρα που έλεγε αυτά δεν πρόλαβα να διαβάσω τη λέξη. Πιο κάτω να φωνάζει όπλο, είχατε του συνοδού του Πάσαρη να βγάζει όπλο. Κάτι θα ρωτήσω, έπεσε κάτι για να σπέρε. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Πάσα ξέρω από εδώ κοντά δεν ξέρω που ήταν. Ιδέα δεν έχω. Δεν ξέρω. 62-68 είναι κοβό εδώ που λέει. 9 λάθη Πανιώνιος, 10 ΠΑΟΚ. Έτσι, πες τα. Ενημέρωσε τον κόσμο γιατί πιστεύω θα υπάρχει αγωνία τώρα. 14 τρίποντα ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έχουμε μετάδοση ζωντανή. Πάμε λίγο στη. Πάμε λίγο στη Νέα Ζηλανδία. Στο γήπεδο του Πανιώνιου. Ο Ηλίας Καπράλος ήταν εκεί. Ήταν και εκεί. Ναι, πήγαινε. Σκυλή μαύρα. Πραγματικά μαχητής της δημοσιογραφίας. Κάτσε, το βγάλω μετά στο ΠΑΟΚ 24. Να το βγάλεις. Σε λιγάκι. Να το βγάλεις. Πριν πάρει το δρόμο της επιστροφής. Τι ρε. Όχι, βλέπα αυτό εδώ πέρα, αυτή την ταμπέλα βάζω κλειστό λόγω ληστείας. Και σου άρεσε τόσο πολύ. Ναι. Γιατί. Κλειστό λόγω ληστείας. Τι να πού, να πούνε, είναι ληστεία. Κλειστό. Κλειστό λόγω ληστείας. Παιδιά, προβλήματα. Πήρα νόμερο πάλι και άρχισα να 200.000 ευρώ. Στην τεράστια φορά είχε μπει ένα πριν 3-4 χρόνια με καραμπίνα μέσα στην Eurobank. Τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος, Νικοπαδόπουλε. Φτάσαμε, αγαπητέ Βαλερίανα. Είναι αλήθεια αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν πήγα πέρα, Βαλερίανα. Αύριο θα έρθω. Μην πας, γιατί είσαι πολύ ποτονικός και σε βαρέθηκα λίγο. Ναι. Είσαι που θέλω να σε διώξω. Δεν τη βαλεύω άλλο. Αύριο επιστροφή. Ναι. Με Νίκο Παπαδόπουλο πιστεύω σε καλή κατάσταση. Αν δεν είναι, θα φύγω εγώ. Λογικά θα έχουμε και πάλι πολλά να πούμε. Δεν έχει και τσάμπος λίγα. Έχει ένα. Έχει τέτοιο. Έχει Ισπανία. Έχει μεσοβόμαδα. Πρέπει να έχει και Αγγλία. Πάρα που λέγαμε. Πάρα που λέγαμε θα γλιτώσουμε να μην παίξουμε τίποτα. Χάσουμε και άλλα λεφτά. Πάλι θα μα βγάλουν παιχνίδια. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μένετε εδώ. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24 με πάρα πολύ ρεπορτάζ από τον απόϊχο του Ντέρμπι.